Έτυχε που λέτε παιδάκια μου, όμορφα, όμορφα μου, παιδάκια γλυκά μου, παιδάκια, παιδάκια, έτσι, 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 έτσι με μαγουλάκια κόκκινα που είστε εσείς, να πάμε ε, σαλαμίνα, σαλαμίνα για μπάνιο, μονοήμερη, που να το πω εδώ παιδιά, life hack τώρα θα το δώσω έτσι έξω, θα κάνω ένα γρήγορο tour guide για τη σαλαμίνα, γενικά αν είστε Αθήνα και θέλετε να πάτε για μπάνιο και δεν μπορείτε την ταλαιπωρία στο λαγωνίσι και την κίνηση και τα beach bar και δεν έχουμε που να κάνετε, σαλαμίνα. Συγγνώμη που δίνω έτσι το κόλπο Απλόχερα από την αρχή, αλλά πα Σάββατο, αποκλειστικά Σάββατο, όχι Κυριακή σε καμία περίπτωση. Σαββατάκι αμάξι με μηχανάκι, τη γουρούνα σου, με την άμαξα, με τα άλογα που μπορεί να πα, επιτρέπεται κανονικά. Δεν πα εκεί στο πέραμα, μπαίνει στο γαράβι και ούρθωπ, περνά απέναντι 10 λεπτάκια και είσαι στην Σαλαμίνα, ένα νησί το οποίο μοιάζει με τι αχαρνέ. Αν είχαν θάλασσα, το θέμα ποιο είναι ότι μπορεί να βρει ωραία σημεία που θυμίζουν νησί, ωραίε θάλασσε. Ε, τσάμπα, ξαπλώστρε και παίρνει μόνο ό,τι πιει και καρέκλε στην παραλία και τέτοια. Φθηνέ ταβέρνε, ακριβέ ταβέρνε, όλα τα έχει ο Γενικά δεν μπορεί να βρει από τα καλύτερα και τα χειρότερα, τα έχει όλα η Σαλαμίνα, αξίζει full. Είναι μια πιο οργανωμένη μονοήμερη για εμένα, τη θεωρώ καλύτερη και τέλο πάντων πήγαμε στα Λαμίνα, μην τα πολυλογώ. Και ήμασταν εκεί σε μια παραλία και έγινε το κλασικό γιατί εκεί που κάτσαμε ακριβώ δίπλα μα ήρθε και σε ένα σκυλί για να μην ξεχνάμε κιόλα και τη σκάτιλα που μυρίζει και ήρθε και κάτσε μια οικογένεια με παιδιά αυτή γενικά η κατάρα ακολουθάει παντού εμένα. Όπου και να πάω, πάντα όπου και να κάτσω, πάντα θα έρθει δίπλα μία οικογένεια με παιδιά. Δεν είπα να πάω στο πιο τελευταίο μπιτσόμπαρο με τι 45 στι χορεύτριε που σου λένε Καλησπέρα, αγοράκι να κεράζω τσιμπουκάκι ή ό,τι τέτοιο λένε. Θα έρθει δίπλα μου μία οικογένεια με παιδιά. Και δεν θα πάρουν το κεράσμα από τα παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν το πάω εκεί. Αλλά είναι ρε παιδί μου, είναι η κατάρα. δεν, δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Και ήρθαν τα παιδιά. Και τα παιδιά λίγο από εδώ, λίγο από εκεί κατάλαβαν ρε παιδί μου ότι όπα αυτό. Είναι που κάνει αυτά. Μου λένε είστε αυτό που κάνει τα TikTok. το ναι, εντάξει, οκ, okay, μια, μια σαμπρέλα. Τη φούσκωνάγω Οπότε τέλο πάντων φεύγει το άπολο και αυτά. Και μπαίνουν τα για παιδιά, μέσα στη θάλασσα. Και ξεκινάω να πω και εγώ λίγο πιο μετά. Ε, μακριά του, όχι δίπλα του. Δεν είμαι κάποιο περίεργο. Μην ανησυχείτε, δεν πάει εκεί η ιστορία αυτή. Και ε, έχουν αυτό το κλασικό που όταν είσαι μικρό, δεν καταλαβαίνει τη δύναμη που έχει η ακοή και τη δύναμη που έχει ο λόγο. Οπότε, εσύ μιλά, θε να μην σε ακούσει ο άλλο ε, και θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή μιλά ψιθυριστά ή μιλά χαμηλόφωνα. Αλλά εγώ προφανώ σε ακούω, γιατί είμαι πιο ενήλικα και καταλαβαίνω τι σκατά κάνετε και τα ακούω να μιλάνε. Αλλά δεν τα κοιτάω. Και είναι μέσα στη θάλασσα τρία πιτσυρίκια και προσπα... Πιτσιρίκια λέω κάτω από 8, ε. Να ξέρετε, όχι. Μπορεί και 8. Δηλαδή εκεί, δημοτικό τέλο πάντων παιδιά. Ε, αλλά κάτω από έκτη. Συζητάνε και προσπαθούν να, να θυμηθούν πώ με λένε. Γιατί στην αρχή είπανε ο Μαρμελάδα κλασικά, ο σάντουιτς, ο, ο Τυρί, ο, ο αλαντικός. Και μετά λένε κάτι πω τον... το λέει στο όνομα του. Κάπω κάπω το λέει. Οπότε εγώ μπαίνω στη θάλασσα σοβαρό και ακούω να λένε, Πώ τον λένε τώρα αυτόν τον Πώ τον λένε, ναι, Το λένε, Το λένε Γιώργο, Όχι λέει το άλλο, Όχι, Όχι, Όχι. <σκυρίζει> το λένε, Το λένε Κώστα. Και πετάγεται παιδιά το, το τρίτο παιδί και είπε αυτό που με έκανε να, να ξυπνήσουν παιδικά αισθήματα και λέει, ε, Όχι, τον λένε Μαλάκα και βάζουν τα γέλια και οι τρει, και βάζω τα γέλια και εγώ. Ε, και εντάξει, ήταν η καλύτερη στιγμή γιατί, όχι επειδή μου είπανε μαλακατρία, ε, ανηλικά παιδιά, αλλά ήταν γιατί ένιωσα ε, νοσταλγικά αυτή τη το να βρίζει μακριά από την οικογένειά σου που δεν σε ακούσουν και να είναι λίγο έτσι ένοχο και λίγο ου, τώρα κάνουμε κάτι κακό. Και να, να βρει και να γελά με του φίλου επειδή απλά είπε μαλάκα, χωρί λόγο. Ρε. Δεν χρειαζόταν, είχαν βρει το όνομά μου, είμαι κόστο. Δεν χρειαζόταν να πούνε μαλάκα, αλλά το είπανε και για να γελάσουν. Και ήταν αξιόλογο γιατί το, το, έκανα και εγώ μικρό και μου ξύπνησαν συναισθήματα και αυτά. Και μετά τα έπνιξα στη θάλασσα. <laughs> έτσι τελείωσε η ιστορία. Όχι, παιδιά, δεν τα έπνιξα στην θάλασσα. Ε, αν και θα ήθελα, εννοώ, αν και. Καλώ ήρθατε σε αυτό το podcast. Είμαι ο Κώστας Κρύο και αυτό είναι άλλο ένα podcast. Μία πι fucking Μία ποικιλία podcast. Ένα podcast που τα έχει όλα. Έχει λίγο προσωπικέ ιστορίε, λίγο επικαιρότητα, ιστορικά γεγονότα, το ένα το fan fact. Όλα, όλα. Λίγο από όλα θα ακούσετε όταν πατάτε να ακούσετε ένα ε, επεισόδιο. Σ' αρέσει. Γουστάρι. Ψήνει. Γαργαλιέται λίγο το λιλί Κάτι γίνεται, παιδί μου. Έτσι, έτσι. Νιώθει μία. Ανακούφιση, δεν ξέρω, κάτι. Γουστάρει, αράζει, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά μάλλον σ' αρέσει αυτό που ακού. Για να σ' αρέσει όμω, μπορεί να στηρίξει με έναν τρόπο. Σε αυτή τη στιγμή μπορεί να αγοράσει με λάδε. Μπαίνει στο Instagram στο φάνη κάτω παύλα. Τε έχει γίνει γλωσσοδέτη όλο αυτό. Το λέω απλά απ' χωρί συναισθήματα πλέον όλο αυτό το πιματάκι Και αγοράζει μαρμελάδε. Δηλαδή, μπορεί να αγοράσει μαρμελάδα μήλο, καρότο, πορτοκάλι και αυτά. Προ το παρόν, νομίζω αυτό αυτέ είναι οι μαρμελάδε που έχω. Αυτή, αυτή είναι οι μαρμελάδε. Και τη μου στέλνει, λε, θέλω, σου λέω 5 ευρώ, τα ανταλλάζουμε και γεια σα. Με τι να ξεκινήσω. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν παιδιά καθόλου οι άνθρωποι Οι ελαμοράκιδες Θα εξηγήσω γιατί μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ανώμαλο και περίεργο αυτό Οι ελαμοράκιδες είναι αυτοί που θα τους πεις ένα πρόβλημα Και επειδή έχουν την ανάγκη να σε κάνουν νιώσεις καλύτερα ρε παιδί μου Αλλά δεν ξέρουν το πώ ακριβώς Θα πάνε να σου μειώσουν το πρόβλημα με τη γνωστή φράση Έλα μωρέ Και μετά παρακολουθήσει το οτιδήποτε Έλα μωρέ αυτό δεν είναι τίποτα που να δεις εγώ τι έπαθα Έλα μωρέ ένα φίλος μου έχει πεθάνει και Ξεσπάνε στα άκρα Έλα μωρέ μην ανησυχείς ε, Είναι όχι Παιδιά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το έλα μωρέ δεν βοήθησε ποτέ κανένα Μου στέλνει και με ρωτάει πώς πήγε σήμερα στη δουλειά με τη ζέστη και λέω Πέθανα πάρα πολύ από τη ζέστη, έχει καύσωνα Τι περίμενε να ακούσει. Και μου λέει μετά: Έλα μου ρε καλά, ήταν δεν θα την παλέψει. Καμία σχέση με το επάγγελμα. Και λέω συγγνώμη, γιατί κάνουμε ερώτηση, Γιατί κάνουμε ερώτησε, έτσι πώ. Πήγα σήμερα για να σου πω δύσκολα που περιμένει να σου πω δύσκολα γιατί είχε fucking καύσωνα και μετά να μου πει έλα μωρέ. Δηλαδή, ποιο κερδίζει από αυτό το debate. Ότι μου είπε σε έλα μωρέ, καλά ήταν. Και σου λέω Α, ναι, ξέρει κάτι, όντω γάματα, καλά ήταν. Όντω δε, δεν, είχα πρόβλημα, δεν ίδρυσα καθόλου. Μια χαρά ήμουνα. Νομίζω το έλα μωρέ μπορούμε να το κόψουμε, παιδιά. Ε, καταλαβαίνω την πρόθεση, δεν είναι το ακυρώνω τελείω, αλλά δεν δε, δε, δε χρειάζεται. Δηλαδή, τη λήξα το και βάλω το εκεί που ξέρει, που δεν το βλέπει ο ήλιο και δεν έχει και καύσωνα. Άρα είναι όλα μια χαρά. Πέθανε η γιαγιά μου. Ελά μου τώρα. με να πέθανα εγώ. Χλειατ! Έκανε <laughs> χαρακτήρι μπροστά σου. Το ελά μου δεν χρειάζεται να τα συγκρίνουμε όλα. Δε. Όταν έχει κάποιο ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πει αυτό δεν είναι τίποτα που να δει τα δικά μου. Έλα μου σιγά. Δεν, δεν είναι ανάγκη να βγάζουμε να μετράμε τι ζωνέ μα με χάρακε ε, που μετράνε σε ίντσε. Όμω για να μετράει λιγότερο και να είναι λίγο πιο ακριβή η μέτρηση. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, παιδιά. Το θέμα είναι να πούμε τα προβλήματά μα, να μα πει ο άλλο έλα. Ρε, μην αγχώνεσαι και να πει εντάξει, δεν αγχώνομαι. Πάμε παρακάτω. Όλα καλά. Έχω δύο προσωπικέ ανακοινώσει, παιδιά, να σα κάνω. Πολύ σημαντικέ ανακοινώσει για τη ζωή μου. Ε, η μία αφορά την υγεία μου και η άλλη είναι λίγο έτσι πιο χαβαλέ. Ε, θα ξεκινήσω με την πιο χαβαλέ, έτσι από τα ανάλαφρα λίγο. Λοιπόν, οι πιο χαβαλέ είναι ότι αποφάσισα να κόψω, να τρώω, να μην ξαναφάω ποτέ Αλλαντικά. Οπά, oh, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτά. Εσύ δεν είσαι ο μαρμελάδας που κάνει σάντουιτ μαρμελάδα αλλαντικό τυράκι. Τι κατά τα κάνεις από εδώ και πέρα. Παιδιά, το ξέρω ότι αγχωθήκατε, ότι ε, τσούξαν λίγο τα τρυπηδάκια σα. Όχι, δεν σταματάει το μαρμελάδα αλλαντικό τυράκι, σάντουιτ, ματ κτλ. Κανονικά θα τρώω αλαντικά για αυτό το λόγο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, και στην πίτσα θα τρώω και στον μπέρκετ θα τρώω, δεν είναι το κόβο μαχαίρι, γεια σα, φύγαμε. Αλλά στην καθημερινή βάση που έτρωγα κάθε μέρα σαλάμι έτσι για σα για το καλημέρα, ε, δεν θα το τρώω πλέον. Θα το ελαδώσω σίγουρα και θα το κόψω στάνταρ. Γιατί όμω, πώ πήρε αυτή την απόφαση, Γιατί παιδιά αν ψάξετε αλαντικά γενικά. Ε, αν ρωτήσετε διατροφολόγου, ε, διατροφολητικολόγου, ε, ψάξτε στο ίντερνετ, πάντα από εδώ, από εκεί, βάλτε και τη λογική σα να σκεφτεί γιατί όντω είναι ο λίγο περίεργο το πώ θα φτιάχνουν το αλλαντικό. Γενικά, είναι έσχο, είναι απέσιο αυτό που φτιάχνουμε και τρώμε. <Διεύτερο> ε, έκανα μια ψαλμοδία όταν να δεν είναι κάτι Είναι σκέπτος καρκίνος Όντως μπορεί να πάθεις πολύ εύκολα καρκίνο Στο εντεράκι σου ή στο στομάχι του Που πάθαινε τέτοιο Όλοι οι διατροφολόγοι λένε ότι Είναι από τα πιο καρκίνογόνα πράγματα που μπορείς να φας τύπου ρε παιδί μου, α φάω γαριδάκια παρά να φάω λαντικά τύπου ξε τρελό βαθμό. Το οποίο να πούμε ότι είναι και δίκαιο. Δηλαδή τα είναι πεντανόστιμα. Άσχετα αν κάνουν καλό ή κακό, ε, είναι πεντανόστιμα. Δηλαδή ε, τίποτα. Τι Δεν συγκρίνεται στον κόσμο αυτό με το bacon. Ειδικά αν είναι φρυγανισμένο ή σε μπέργκερ, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε το να μου λε ότι. Είναι το bacon αλλά παθαίνει καρκίνο. Είναι μια δίκαιη ανταλλαγή και την καταλαβαίνω. Άσχετα ότι δεν θα την ξαναπάρω από εδώ και πέρα. Είναι μια δίκαιη ανταλλαγή που, που βγάζει νόημα στην τελική. Επειδή που λέτε, λένε όλοι ότι καρκίνο στο ένα, καρκίνο στο άλλο, εμένα με πηγαινά και λέω: Ξέρει κάτι, τρώω κάθε μέρα, τρώω πολύ καιρό κάθε μέρα αλαντικό. Μπορεί να κοπεί σίγουρα. Ε, θέλω να κοπεί, εντάξει, μην το χάσουμε από τώρα. Δηλαδή, κρίμα είναι η γεια σα. Και το κόψα. Έκοψα ελλανδικό, παιδιά. Έχω κόψει λαδικό τέλο, τέλο. Α, μόνο σε μαρμελάδα λανδικό τυράκι και εκεί άντε, χαριστικά για εσά και μην καταλάβει. Οπότε στην πραγματικότητα πλέον δεν ψάχνω το καλύτερο μαρμελάδα λανδικό τυράκι, ψάχνω το καλύτερο μαρμελάδα τυράκι. Γιατί το μαρμελάδα δεν με ενδιαφέρει. Ή θα το κάνω με κρέα, μέσα να βάζω κοτόπουλα, μπιφτιάκια και τέτοια που αυτό μετράει. Θα δούμε, θα δούμε, μην αγχώνεστε, θα δούμε, όλα θα έρθουν στην ώρα του. Σημασία έχει ότι βελτίωσα την υγεία μου. Βελτίωσα την υγεία μου. Λέει μαρμελάδα, ραντικό τυράκι κομμένο και τώρα πίνω κάθε μέρα κοκακόλα. Τρώω κάθε μέρα πέντε χούφτε πατατάκια, στίξ, τέτοια. Τα γαριδάκια. Έφτιαξα τι πρόλε να φω μπιφτέκι με γαριδάκια μέσα αντί για ψωμί. Το ανθιγίνω. Τι το βάλα στο φούρνο και μετά ζωντάνε ψυχή μου. Παιδιά, τι ρε το έκανε αυτό. Φάει φά, φά μπιφτέκια κανονικά ανθρώπινα. Τι, τα ανακάτευσε όλα εδώ. Το στομάχι μου παραπονιέται μου λέει. Ρέμαν, ε, σου έκανα κάτι! Είναι μια δύσκολη απόφαση, θέλω παιδιά να είστε μαζί μου σε αυτό. Ε, όχι κυριολεκτικά, μην είστε μαζί μου, εντάξει, φάτε τα αλλαντικά σας θέλετε, εγώ το πήρα απόφαση. Τέλος, μαχαίρι, ε, κόψιμο, ε, θα με πάει σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στη μέρα γιατί έφαγα πολύ περίεργα πράγματα, αλλά ναι, κόψιμο, κόψιμο, κόψιμο. Εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον κήπο και έχει μια πολύ ωραία γεύση σαν μουρο. Τσουγκράνμπερι. Πες <Κι> να <Κι> <Κι> είναι το χειρότερο που είχε ακουστεί σε 500 επεισόδια τώρα. <Κι> το άλλο πράγμα για το οποίο ήθελα να σας μιλήσω, σας είπα για το ευχάριστο και τώρα αυτό που θα βελτιώσει την υγεία μου, ε, 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 είναι ότι πήρα κρόξ. Είσαι εσύ είσαι ανιδιαστικός, θα κάνουμε με το από τα μάτια, τα αυτιά, τι λες γιατί έδωσε λεφτά γι' αυτό, ε, παι, αρε, καλύτερα ξυπολύτως στα ωραία λαμαφίγα <laughs> δεν ξέρω. <laughs> τι κάνεις, γιατί πήρε κρόξ, γιατί, <laughs> ακούω τις φωνές σας παιδιά, τι, τις φωνές μέσα από τα, από τα ακουστικά, τώρα, τώρα φωνάζετε, έχετε βάλει κάτω το, το, κινητό σας ή το tablet ή το λάπτοπ ή τον υπολογιστή ή ο κατά, μπορείτε να ακούσετε μια ποικιλία podcast. Το είτε βάλει κάτι και φωνάζετε από Γιατί, γιατί, πε μου, γιατί. Έχω πει τόσο και τόσο σε όλο το podcast, αλλά τώρα, τώρα αποφασίζετε να, να, να τρελαθείτε, να, να, να εξεγερθείτε. Έχετε βάλει απλά σε μια γωνία το κινητό στο σπίτι και του φωνάζετε από γιατί ρε, γιατί, γιατί, δώσε μου ένα λόγο ρε Κώστα που πήρε κρόξ. Έχασε κάποιο στοίχημα. Έχασε κα... Τι ήταν, ήταν τύπου. Ήταν βίλημα Τύπου. Εμ... Ε, πάνε κρόξ ή να πυροβολήσει κάποιο όλες σου το σόι. Ή και τι το επέλεξε. Γιατί το, το έκανε αυτό, γιατί. Γιατί το έκανε για να ανακαλυφθεί κάποιο φάρμακο για όλε τι αρρώστιε και πρέπει να φορά κρόξ για πάντα. Γιατί για ποιο λόγο. Πε... 6. Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν λογικό λόγο γιατί να έχει κάποιο κρόξ παιδιά. Παιδιά, χαλαρώστε θα πω. Εγώ χαλαρώστε. πήραν πολύ αέρα, μου φαίνεται τα μυαλά μα εδώ πέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω παιδιά κρόξ. Να σα πω λίγο την ιστορία μου με τα κρόξ. Είναι ότι από πάντα είχα. Από πάντα, όπω θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα ένα ζευγάρι κρόξ στο σπίτι. Πριν γίνουνε μόδα, τώρα σα λέω επί δημοτικό γυμνάσιο. Τα είχα, τα φόραγα, βολεύανε και Ναι. Ένα πράγμα που έμαθα και το οποίο δεν το ήξερα και ήταν και κοινή λογική είναι ότι λέγονται κρόξ και έχουν το κροκοδιλάκι και το κρόξ είναι από το κροκοντέλ προφανώ. Αλλά γιατί είναι φτιαγμένα από το όχι, είναι επειδή τα φορά και μπορεί να είσαι και στη θάλασσα γιατί για τα βράχια και αυτά, και να περπατά στεριά, όπω και ο κρόκο φάκινγκ όδηλο. Ε, ε, οπότε είναι αυτό, επειδή κάνουν και τα δύο, είναι. Ε, ε, ναι, έτσι λέγεται. Είχα που λέτε λοιπόν δημοτικό, με κράζανε πάρα πολύ καλά γυμνάσιο και όταν συζητάμε, δεν πήγαινα σχολείο με αυτά προφανώ. Ε, αλλά τα είχα μου και οπότε ρωτούσαν οι φίλοι μου λέγανε ρε Μα ε, κάνουμε ναι. με το Τι είναι αυτό στο What are those Τι είναι αυτό που φοράς Δεν τρέπεσαι Αλήθεια δεν τρέπεσαι ρε Κώστα Δεν τρέπεσε. Τι που ρε θα πάω να σκοτώσω κάποιον Θα φοράω κρόξ και μετά θα μου πούνε ρε δεν τράπηκες ε, Ρε Κώστα πας καλά φοράς κρόξ είναι που σκοτώ. <laughs> Πα καλά. Και ναι, καμία ντροπή. Εμένα με βόλευαν πάρα πολύ. Είχα πάει και παραλία με αυτά. Όντω βολεύουν εκεί για τα βράχια και τι πέτρε και για τα βοτσαλάκια που χτύπανε τα ποδωράκια μου. Και ήταν ναι, από τι καλύτερε εμπειρίε σε βέρ. Κοιτάξτε, σπίτι μου γιατί είναι και παντόφλα καλοκαιρινή και παντόφλα χειμωνιά. Τι κοιτά έχει όλα μαζί. Να υδρώνει λίγο το πόδι σου, εντάξει την πειράζει, αλλά είναι μια χαρά. Και κάπου, παιδιά, κάποτε δεν το πήρα χαμπάρι. Έγινε ένα twist και ξανά ήρθαν στη μόδα. Ήρθαν στη μόδα και τα φοράνε πλέον ε, άνθρωποι, ε, νοσηλευτέ σίγουρα και πάρα πολλέ γυναίκε. Βλέπω στον δρόμο εντελώ στοιχεία. Και φοράνε αυτά που έχουν ψηλό πάτο, ναι, που, που έχουν τρύπατα, που βάζουν και χλιμπιδάκια μπροστά, κάτι γλυκούλια και τα λέω. όπα ξανά ήρθαν στη μόδα. Περίμενε. Και επειδή δεν έβρισκα τα παλιά μου κρόξ, είπα να πάρω καινούργια και αγόρασα πλήρωσα με λεφτά κρόξ να έρθουν στο σπίτι μου. Τα φοράω τώρα κοντά ένα μήνα και έχω να πω ότι είναι από τι καλύτερε αγορέ που έχω κάνει στη ζωή μου. Μακάρι αυτό το βίντεο θα ήταν sponsored από Body Crocs αλλά δυστυχώ δεν είναι και τα πληρώνω όσα παίρνω. Αλλά παιδιά είναι το κάτι άλλο. Θέλει να βγει και βαριέ αφορέ κάλτσα παπούτσι ζέστη, παπ κρόκ. Θε να πα κάπου επίσημα, βάλω τι θε, παπ. Κρόξ με κάλτσα. Θε να πα κάπου ανεπίσημα, κρόξ. Θε να πα για μπάνιο, κρόξ. Θε να φά ένα αυγό, δεν σπράδι, Κρόξ. Οκ. <laughs> okay. Ωραία, εδώ φτάσαμε. Τι διαβολεύουν πάρα πολύ. Έχω πάρει αυτά που έχουν λίγο πάτο, έτσι που είναι λίγο. Όχι τα κλάστικα, τα φλάτ, τα λίγο πιο πιο υψηλά. Νιώθω πολύ ψηλό, νιώθω τέλεια μέσα. Ε, με έχουν χτυπήσει μια φορά τα γιατί τα φόρσα και σε πανηγύρι ε, Ακριβώς ακριβώ και χόρευα έτσι. Και κάποια στιγμή με χτύπησαν τα ξηραίνουν και τα καλύτερα παπούτσια. Το συζητάμε αυτό. Μια πλαστικούρα στο πόδι σου είναι. Ε, ε, τα έχω ντύσει με μπιχλιμπιδάκι, οπότε ήδη φαίνονται πιο γούτσου γούτσου και τέτοια. Έχω πάει σε παράσταση με κρόξ, εννοείται. Τα έχω γυρίσει σε sport mode, σε κανονικό mode. Έχω πάει δουλειά με κρόξ, παιδιά. Ε, τα θεωρώ γαμάτα. Δεν, δεν μπορώ να. Ε, δεν ξέρω πώ να σα πείσω. Ε, ε, προσοχή. Αν έχετε ή αν σκοπεύετε να πάρετε και τέτοια, να προσέχετε τον ήλιο. Αν αφήσει τα κρόξ στον ήλιο, δεν ξέρω τι παθαίνουν, αλλά συρρυκνώνονται και μπορεί να το πάρει νούμερο 42, να το αφήσει ήλιο και να γίνει 37. Αλήθεια σα λέω, είναι επικίνδυνο, είναι κρίμα γιατί κοστίζουν τα γαμμένα, οπότε δεν έχει νόημα να τα χάσετε έτσι. Και θα μου πει, άμα δεν μπορεί να τα βάλω στον ήλιο και θα συρρυκνωθούν, πώ θα τα πάρω παραλία. Ε... Μη σε μένα δεν μπορώ να δώσω απαντήσει σε όλα. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Έγινε ένα μπαμ τώρα τον τελευταίο καιρό. Όλο το χειμώνα έβλεπα συνέχεια ανθρώπου. Ε, Κύριε κοπέλε που είναι λίγο πιο στυλάτε. Φοράγανε όλοι και όλε αυτά τα All Star με το χοντρό πάτο. Που επιτέλου η All Star σοβαρεύτηκε και λέει θα βγάλουμε παπούτσια που να μπορεί να περπατά πέρα από το να είναι όμορφα. Και για κάποιο λόγο μετά έγινε μόδα καπάκι τα Crocs με του μεγάλου πάτου. Γενικά η μεγάλη πάτη είναι τη μόδα. Αν σα αρέσουν οι μεγάλοι τώρα είναι η εποχή σα. Γιατί είναι τη μόδα και κάθε κοπέλα έξω έχει μεγάλο πάτο. Και άμα σα αρέσουν να αναβλέπετε μεγάλου πάτου, είναι η ευκαιρία να βγείτε τώρα στι παραλίε και να δείτε μεγάλους πάτου στα all star που φοράνε οι άνθρωποι. Νομίζω το τόνισα πολλέ φορέ και άκουστηκε λίγο περίεργο κάπου. Αυτό που έμαθα είναι ότι ρε παιδί μου είναι φτιαγμένα έτσι τα κρόξ ώστε να μπαίνουν και να βγαίνουν εύκολα και φτιάχτηκαν για, ε, για ναυτικούς και τέτοια. Γιατί είναι και αδιάβροχα προφανώ, γιατί είναι πλαστικούρα για να μην έχουν θέμα, αλλά ταυτόχρονα να μην ε, τραυματίζουν τα πόδια του. Και ξεκίνησε μετά να γίνεται διαδεδομένο παντού. Έχουν κάνει πολλά donates σε α, νοσοκομεία και τέτοια και ανθρώπου που ασχολούνται με την υγεία σου, γιατί αυτοί μάλλον δεν ασχολούνται με τη δικιά του ομορφιά και φοράνε κρόξ τα πόδια του και γενικά να δείτε νοσηλευτές για και τέτοια γιατρούς το ένα τ' άλλο. Ε, στατιστικά στα πόδια του έχουν νεκρού, γιατί βοηθάνε ανατομικά και ε, ε, ανα, ανατομική βόμβα. Το τελευταίο δεν ξέρω γιατί το είπα, μάλλον έπαθα κεφαλικό. Mm. Και αυτό που με αρέσει και με, με εμπνέει λίγο για τα κρόξ είναι ότι το πούλησαν ω άσχημο. Ε, ότι βγήκε. Ωραία, και θα πάρουμε κατά μα το σχεδιασμό που για κάποιο λόγο με τι 13 τρύπε που έχει φαίνεται λίγο έσχο και με το σχήμα και με αυτό. Και... Ε, ε, έχει μία παίχτη, το καταλαβαίνω. Και θα δημιουργήσουμε ένα ρεύμα τάση ασχήμια, ότι σε φάση ε, ντυθείτε άσχημα, ε, το άσχημο είναι το νέο όμορφο. Οπότε τα κρόξ είναι για τα πόδια σα. Και πλέον για κάποιο λόγο η φτάση στο είναι cool να φοράς κρόξ να είναι λογικό, φυσιολογικό, να μην σου πει κανένα τίποτα, να σχολιάζει μόνο αυτά τα μπιχλιπηδάκια που έχει πάνω και να σου πει Α, έχει τον Captain American και μια ομελέτα και ένα παπάκι. Μπράβο, πολύ όμορφα. Ναι, 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 ναι. Και όσο εσύ τα στολίσει καλύτερα, τόσο καλύτερα θα είναι και παρά έξω. Και έχει γίνει φυσιολογικό, παιδιά. Χαίρομαι να βλέπω πράγματα που ήταν κάποτε περίεργα και τώρα πλέον είναι φυσιολογικά. Να δούμε πότε θα γίνει φυσιολογικό το να κάνει σεξ με την αδερφή. Ε, μου είπατε παραγγελιά πάλι, παραγγελιά, κοστάρα, κοστάρα, δεν ξέρουμε τίποτα, κοστάρα, κάτι τέτοιο μου είπατε νομίζω, ότι θέλουμε βοήθεια, θέλουμε βοήθεια να μας πεις πώς βγήκε η φράση το μούνι σέρνει καράβι, γιατί ε, το πιάσατε το προηγούμενο για το τον Πάπα από τα αρχίδια και πλέον απλά θέλετε να με ακούτε, ε, να βρίζω στο podcast και αυτό σας αρέσει, αυτό θα λάβουμε, οπότε... Το μόνο είναι καράβι. Καλή ερώτηση όμω από πού μπορεί να βγαίνει, παιδιά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ε, κάτι με καράβι σίγουρα έχει να κάνει, αλλά πώ εμπλέκεται το ένα ότι σέρνει το άλλο, παιδιά, παιδιά, παιδιά. Επειδή και καλά γεννάνε οι γυναίκε και είναι δύσκολο, οπότε το κάνει όλα. Οπότε σέρνει και καράβι. Το, δεν ξέρω. Για να δούμε. Η φράση λέει προέρχεται από την αρχαιότητα. Ε, όπα! Όταν η ναυτική λέει έσερναν τα καράβια διαξηρά στον ισμό τη κορύνθου. Α, τόσο αρχαία μιλάμε. δεν είχε καν σκάψει κάποιο να το κάνει στιμώ, okay. Οκ. Ε, προκειμένου να αποφύγουν λοιπόν να κάνω το γύρο τη πελόπο, fucking νήσου. <laughs> δεν ξέρω τι έχω πάει με το fucking. Καθώ τότε δεν είχε ανοίξει ήδη όρια. Προέβαιναν λέει να βάζουν τα καράβια πάνω σε πέτρε και να τα σε ξύλα και να τα σέρνουν πάνω από όλη. Όλη την. Ό, την Τρελό αυτό. Η ρημούλκη διαρκούσε αρκετό χρόνο. Στο Σό ήταν προτιμότερο λέει για του ναυτικού από το να πλέψουν γύρω από την Πελοπόννησο ξεκάθαρα να σέρνουν με... Mm. με, με σαν σκλάβι το καράβι του. Άλλωστε είχαν λέει την ευκαιρία να επισκεφθούν και τα ξακουστά πορνεία τη εποχή. Τα ιερά τη Αφροδίτη. Α τόσο αρχαιότητα μιλάμε. Χιλιά! Μυριάδε! Μυριάδε! Οι έμεναν στην Κόρινθο την περίοδο εκείνη, καθώ στο, στον Ακροκόρινθο υπήρχε ιερό προ της θεάς τη θεά του Έρωτα, το οποίο είχε χτίσει η Μυδία. Μη διανοηθείτε να νομίζετε ότι οι ναυτικοί δεν έκαναν στάση στην Κόρινθο. Δεν παρέλειπαν να επισκεφθούν του οίκου ανοχή τη περιοχή. Έκανε γερμα αυτό. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν υπήρχε φήμη ότι <laughs> όσοι επέλεγαν να σέρουν τα καράβια στη στεριά, στην πραγματικότητα επιθυμούσαν να επισκεφθούν τα πορνεία, μπα και κάνουνε shhh. Οπότε γι' αυτό το πιπί σέρνει καράβι. ναι, ναι. Οκ, okay. βγαίνει αυτό, δεν το ξέρω. Αλήθεια είναι, δεν μπορούσα να μπε ποτέ το μυαλό μου εκεί. Είναι νομίζω πολύ πληροφορία για να μπορώ να το φανταστώ από το μηδέν και ήταν κάτι που έμαθα κι εγώ σήμερα μαζί σα. Αν το ξέρατε, κάντε μου ένα like αν το ξέρατε. Γεια, yeah, γεια, yeah, χτύπα το λαϊκάκι που το ξέχασες και εσύ. Όχι, όχι. Ε, Όντω δεν το ξέρα, να τη μαθαίνει. Παιδιά, αυτό το podcast είναι μια εσωτερική αναζήτηση για να μάθω πράγματα και να πεθάνω έξυπνο. Αυτό είναι. Δεν, δεν, με ενδιαφέρεται καν εσεί δηλαδή. Οριακά τα, τα βγάζω, τα ακούω, τα ακούω ξανά μετά το μοντάζ και λέω, Α, κοίτα τι έμαθα γιατί την πρώτη φορά δεν το κράτησα γιατί είμαι και χαζό. Οπότε ναι, έγινε κυρίω για μένα όλο αυτό. Τώρα εσείς είστε παράτεροι και κατά Ο μηδενιστή ο ίδιο. Όχι ωραία, πέρα, εγώ, ο ράπερ, εγώ που τα μηδενίζω. Μηδέν. Τέλο. Παιδιά, είδα το Deadpool Τρία. Deadpool και Wolverine βασικά λέγεται η ταινία. Ε, δεν θα κάνω κανένα spoil, μην αγχώνεστε τίποτα. 0000% spoil, 0000% spoil, οπότε μπορεί να σα ακούσετε αν δεν το έχετε δει. που μπορεί και αν δεν το έχετε δει και τι βγήκε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε θα σα πω λίγο την άποψή μου. Είναι. <Το> 210, αν μπορούσα να τη βαθμολογήσω. Ε, διασκεδαστική. Αστεία, φοβερή δράση, ξύλο. Έμα. Χημεία Wolverine και Deadpool. Ε, τα καμεό ε, που είχαν λόγο να εμφανιστούν όλοι. Δεν είχε τίποτα άχαρο. Το σενάριο και α είχε λίγο τρολιέ μέσα. Και αυτό ήταν γαμό. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτό που ήταν πραγματικά απέσιο όμω ήταν η μετάφραση. Η πότητη τρασπονδό στα ελληνικά ενώ εντάξει προφανώ το Deadpool έχει πολύ πυρηνικέ λέξεις φτιάχνει λέξεις, βρίζει σφιχές μεταφορές από εδώ από εκεί αναφορές ξένες καταλαβαίνω είναι δύσκολο ε, το νιώθω αλλά ρε παιδί μου ε, Κάντε λίγο effort ρε παιδί μου. Δεν γίνεται τώρα να μου αλλάζετε φίλο σε ανθρώπου. Να με, μου κάνετε έτσι κριντζοχαζό. Κάτσε, ποιο ήταν, ε? Ε, ναι. τη λέξη exposition ε, που είναι όταν ε, αφηγήσε τη, την πλοκή τη ταινία ε, το είπαν έκθεση. Ό,τι να είναι. Εντάξει, τώρα έχει κάτι τώρα τρολιέ μέσα τέλο πάντων, δεν πειράζει. Αλλά είναι ταινιάρα. Δεν, δεν το... Από μουσική, από εφέ, αστεία. Ρα, ρε, 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 ρε. Τέλειο. Βασικά είναι τέλειο θα σα πω γιατί. Γιατί πρώτον την περίμενα από το 18 που είχε βγει το 2, ε, Λέω πότε θα βγει το τρία, πότε, 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 πότε. Έγιναν αγορέ, πωλήσει, το έναν τ' Πέρα, δώστε, Και έγινε τέλο πάντων μετά από πάρα πολλά πράγματα. Φοβόμασταν μήπω η Disney την κάνει, ξέρει, χωρί αίμα, για παιδιά, το έναν Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Έγινε, έγινε ακριβώ όπω ήθελε ο Ryan Reynolds και ήταν δε, 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 κορυφή. Οπότε το 18 που είχε βγει το 2, το 1 δεν το είχα δει σινεμά Το 1 δεν το είχα δει σινεμα, το 15, 16, πότε ήταν, γιατί παιδιά θα σοκαριστείτε εδώ, αλλά το 2015 16 πότε ήταν, ε, ήμουνα ανήλικο. Και δεν μπορούσαμε να πάμε σινεμά να δούμε Deadpool χωρί συνοδεία ενήλικα, γιατί ήταν άνω το 18 και το τηρούσαν τότε. Έχουμε φάει πόρτα από σινεμά επειδή ήμασταν ανήλικοι για το Deadpool. Ένα αλήθεια, παιδιά, δεν μπορώ να πω κάτι. Το είδα από την. από την. Πώς το λένε. Από αντίδραση, το είδα τραβηγμένο από κάμερα κινητού που έχει πάει κάποιο να τραβήξει την ταινία για να την ανεβάσει πειρατικά και το είδα έτσι. Χωρί υπότιτλου, χωρί τίποτα. Το είδα τέσσερι φορέ για να το συνειδητοποιήσω. Το κατάλαβα και πήγα παρακάτω. Το θέμα ποιο είναι ότι το Deadpool δεν είναι. Εντάξει, πέρα ότι είναι ταινιάρε, ότι είναι φοβερή τριλογία και το ένα και το άλλο και ότι είναι πολύ αστεία και. Αου, 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 αου. Το θέμα, παιδιά, είναι το πίσω από αυτό. Το, 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 μάθημα που σου δίνει και όχι η ταινία στα ταινία, ται, όλη η διαδικασία τη παραγωγή τη. Που είναι ο Ράιν Ρέινολτ, του δίνεται ρε παιδί, ήθελε να κάνει Deadpool και του δίνεται μια ευκαιρία να τον παίξει εκεί στου X-Men το Deadpool να παίξει. Και το παίζει, αλλά ήταν χάλια. Όχι όμω δεν έφταγε ο Ρέινολτ, έφταγαν όλα τα υπόλοιπα. Και μετά πεισμώνει και λέει: Θέλω να κάνω μια ταινία. Γυρίζει έτσι ένα τεστάκι, ένα λίγο πώ θέλουμε να μοιάζει περίπου με κάτι όλου που θέλουν να το κάνουν όλοι μαζί. Πάνε στη Fox, να ψίνεστε. Και λένε αυτοί, όχι, αυτό είναι σαν χλαμάρα, είναι αηδία δεν θα το δει κανεί, βάλτε το εκεί που ξέρει. Και ο Reynolds λέει: Θα το βάλω εκεί που ξέρω, θα το βάλω. Και το ανεβάζει στο YouTube. Λογικά ο Reynolds το έκανε, δεν ξέρουμε. Το ανεβάζει στο YouTube και πορώνεται ο κόσμο. Λέει: Αυτό πρέπει να γίνει ταινία οπωσδήποτε. Και μετά το βλέπει η Fox και λέει: Άντε, άντε να δώσουμε κάτι. Δώσανε κάτι ψίχουλα. Ένα μηδαμινό budget. Βγήκε ταινιάρα όπω ακριβώ τη θέλανε. Εντάξει, προφανώ, αν δείτε το budget φαίνεται ότι είναι χαμηλό, αλλά δεν έχει σημασία. Βγήκε super ταινιάρα. Μην βγήκανε στα λεφτά. Μετά από δύο χρόνια παίξανε με το 2 και άλλα περισσότερα λεφτά. Περισσότερα κέρδη. Και τώρα που έχει βγει και το 3 με το Wolverine και αυτά, δεν συζητάω καν για τα κέρδη. Δεν είναι. Ακορυφή. Όλο, όλο είναι το. Και μ' αρέσει, ρε παιδί μου, είναι το όνειρο. Είχε το πλάνο ο Ρέινολτ. Θέλω να κάνω αυτό. Είναι το, το πάθο μου. Θέλω να βγάλω τον Deadpool, να τον κάνω. Να, να, γίνω εγώ, να γίνω εγώ να πάει τέλεια. Και επειδή ο Ρέιναλτ είναι ο Deadpool, δηλαδή είναι το ίδιο άτομο από εδώ και πέρα, το έχει κερδίσει το ρόλο με, με την αξία του, έκανε τον του πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και δεν μπορώ να μην στηρίξω, να μην αγαπήσω, να μην λατρεύσω όλη αυτή την προσπάθεια που κάποιο άνθρωπο κάνει τον του πραγματικότητα. Δηλαδή και χάλια να ήταν η ταινία, όχι χάλια, και μέτρια να ήταν η ταινία, και μόνο που τα κατάφερε και έβγαλε και τρίτη και τρένο και οι πράξεις και είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς ε, 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 από υπερηρωικές, η καλύτερη ταινία των τελευταίων χρόνων και κάτι τέτοια και μόνο αυτό από το μηδέν, από τις κλειστές πόρτες παιδιά εμένα με εμπνέει και το θεωρώ απίστευτα τέλειο και συγκινητικό οπότε ρε παιδί μου σκέφτομαι ή ε, ε, είναι εδώ, είναι γαμάτο να στηρίζει το όνειρο κάποιο οποίο το ζει από αυτό όλη μέρα είναι από πάνω, παλεύει, υδρώνει, θέλει να κάνει το καλύτερο και είναι το όνειρό του. Τι, τι το να το στηρίζει. Δηλαδή, μπράβο. Δε, δεν, έχω. Είναι να, να, να εμπνέεσαι. <laughs> και τέλο πάντων, όλα αυτά που σα λέω τώρα τα σκέφτηκα ε, όταν πήγαμε στα ε, Village και είχε ένα ποτήρι συλλεκτικό και καλά για κόλλα που έχει απ' έξω Deadpool Wolverine και έχει μια φιγουρίτσα από πάνω Deadpool έτσι ένα μικρό σαν Funko ε, και σου λέει 9,5 ευρώ 9,5 ευρώ το ποτήρι αυτό, 9,5 ευρώ. 9,5 ευρώ για να πιει αγόλα. ρε φίλε, συλλεκτικά. Και λέω, έλα ρε φίλε τώρα. Φέρτο. Και παιδιά, το ακούτε? Το πήρα. Παιδιά, ναι. Οκ. Okay. Είναι 9,5 ευρώ είναι πάρα πολλά για να πιει μια γογαγόλα. Το καταλαβαίνω. Ε, είναι η καφρίλα. Ναι. Έχει μια φιγουρίτσα πάνω και καλά για να πει ότι άξιζε. Ναι, τέλο πάντων. Καταλαβαίνω το κράξιμο σε αυτή τη στιγμή. Βγάζω λεφτά εγώ. Τα δουλεύω. Οπότε μπορώ να τα κάψω και να τα πετάξω όπω θέλω. Μην με κρίνετε. Αλλά εντάξει, είναι ένα ε, συλλεκτικό πράγμα που θα μου θυμίζει αυτή τη μέρα για πάντα. Και γιατί θέλω να θυμάμαι αυτή τη μέρα, εντάξει, κόστα μια κομμωδία, ήταν με πολύ αίμα, δεν έγινε για τίποτα, θα σας πω. Τι είναι παιδιά, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στο σινεμά, ένιωσα παιδί. Το βιώσαμε με το Spider-Man το 3 τώρα που βγήκε, με το βιώσαμε με το με το Endgame, εντάξει το συζητάμε καν αυτό. Γενικά πολλέ λίγε φορέ έχω πάει σινεμά και να γίνεται γήπεδο, αλλά να μ' αρέσει κιόλα. Και συνήθω οι ταινίε Marvel το έχουν αυτό, ρε παιδί μου, και κάποιο μπορεί να του ξενίζει και να λένε τι παιδικό είναι αυτό, τη βλαϊκή. Πάμε να δούμε τα σοβαρά τα Ταρκόφσκι μα εμεί και να κοιμηθούμε και Λίντσκι, γεια σα. Αλλά παιδιά εγώ που και που θέλω τον παλιμπαιδισμό μου Περισσότερο από που και που θα έλεγα ήταν χαμό σε κάθε αστείο του Deadpool Χαχαχά χα, η αίθουσα Λες και βλέπεις την καλύτερη stand up comedy παράσταση Γιατί είχε και αστεία κάθε δευτερόλεπτο Ναι σε κάθε καμεό... Που πεταγότανε, ουαααα! ουρλιάζανε, Χειροκροτήματα. Ε, ε, εντάξει, δεν είχαν συγκινήσει γιατί με το αστεία τη συγκίνηση χάνεται. Δηλαδή, όσο συγκινητικό και να είναι ένα σημείο, δεν σε πιάνει πιστεύω μετά από τόσο γέλιο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ε, νομίζω μα χτυπήσανε πολύ αλήπητα με γέλιο, αλλά και πάλι. Γήπεδα, δουλειά. Γέλαγα, πέραγα καλά. Ήμουνα ένα μωρό που βλέπει κάτι που του προκαλεί καλά συναισθήματα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν είναι ρε παιδί μου, Ντιούν, που, που ήταν πολύ καλό. Πέρασα τέλεια, φανταστικά. Αλλά ξέρει, να είμαστε και κάπου σοβαροί. Έχει ένα πόλεμο, ένα πολιτικό. Όχι, όχι. Πήγαμε εδώ να νιώσουμε μωρά, ρε παιδί μου. Μωρά, ενήλικα, μωρά. Γιατί είχαμε και σκοτωμού και αίματα και γεια σα. Οπότε ήταν, ήταν η τέλεια εμπειρία και χαίρομαι που έδωσα 9,5 ευρώ και πήρα ένα ποτήρι στην πραγματικότητα που θα βάζω μέσα κοκακόλα για να ξεπλύνω τα λεφτά μου. Παιδιά, βάλτε με φυλάκα. Αν είναι παράνομο να αγοράζω 9,5 ευρώ ποτήρι Netpool. βάλε με στη φυλακή. Τι να σου πω, να κάτσω η και να, 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 να μου πες το σαπούνι. Να έρθει από πίσω κάποιος να μου κάνει φυστά σφυρίξη και γεια Άμα είναι παράνομο, πείτε το να το ξέρω παιδιά, να μην ταλαιπωρούμε τώρα και σας σκοτίζω και σας χαλάω και την ημέρα. <laughs> το πήρε και προσωπικά τώρα ο τοξικός άνθρωπος. Αυτά από μένα, παιδιά. Ε, ελπίζω να σα άρεσε το podcast. Ε, αν έχετε δει τον Deadpool, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε πώ σα φάνηκε. Ε, εγώ ήμουν ο Κόζα Κρίου. όταν είναι μία ποικιλία podcast. Ένα podcast που βγαίνει κάθε Τρίτη. Αν δεν αλλάξει κάτι ριζικό στη ζωή μου. Και αν σα άρεσε, δώστε ένα like, ένα σχολιάκι για τον αλγόριθμο. ένα πεντάστερο στο Spotify, όχι ξενοδοχείο, ένα πεντάστερο rating. Και εμεί τα λέμε την επόμενη Τρίτη θα τα πούμε, κατά σκεφτό. Ναι, δεν θα έχω φύγει διακοπέ, θα τα πούμε κανονικά. Ε, φιλά και ροφιχτά, παιδιά μου.